Πάτερ, γιατί διώκεται το καλό μονίμως? Η ερώτηση τώρα αυτή που μου κάνεις. Να πας να την κάνεις στο Θεό όταν θα πας στην άλλη ζωή. Διότι μέσα στο Ευαγγέλιο γράφει ο Απόστολος. Οι θέλοντος ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Πρώτο. Δεύτερο. Ή εμέ διώξαν και ημάς διώξωση. Ή τον λόγο μου ετήρησαν και τον ημέτερον τηρήσωση. Όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, ο μαύρο Άβελ δεν είχε κάνει τίποτα. Απλώς ανέπνεε τον αέρα. Να το ξέρεις αυτό. Ο Άβελ σκοτώθηκε γιατί ήταν απλώς ζωντανός. Τον σκότωσε. Δεν έκανε κάτι. Ούτε έφυγε τον Κάιν σε τίποτα, ούτε τον στεναχωρούσε, ούτε τίποτα. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που κρύβεται από όλη αυτή την πολεμική του κακού? Είναι ο διάβολος. Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει ο διάβολος και η πολιτεία και το κράτος και οι φιλοσοφίες και οι ιδεολογίες και τα ίντερνετ και τα ξίντερνετ κάνουν ό,τι μπορούν να ξεχάσουν ότι ο διάβολος είναι πίσω από όλα. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι μην κοιτάτε τον άνθρωπο που σας δαγκώνει, να βλέπετε την τίγρη που δαγκώνει τον άνθρωπο για να δαγκώσει σένα, και αυτός είναι ο διάβολος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός είπε, ο κόσμος εν το πονηρό, κοίτα, είναι εξαπλωμένος πάνω στο πονηρό και στο κακό. Θα σας πω. Λέγοντας για τον διάβολο συνέχεια, πετάμε από πάνω το μπαλάκι. Να σας πω, όχι, εμείς έχουμε την εξής ευθύνη, ότι ο διάβολος ως λέον οριόμενος ζητεί τι να καταπεί και να πλανέσει. Πλανεί ο διάβολος. Την ευθύνη, αυτό είναι πολύ βαθύ ερώτημα, πρέπει να μιλήσουμε πάρα πολλές ώρες. Βασικά είναι το ερώτημα, πώς γίνεται το κακό, αυτή είναι το ερώτηση όλη αυτή. Και είναι πολύ βαθύ, πρέπει να σας κάνω, να τα κουβεντιάσουμε πολλές ώρες. Επειδή είναι, αυτό είναι, έχω να σας πω πολύ έτσι βαθιά με την ψυχή μου, ότι εφόσον, σας είπα κάτι άλλο, ότι όλα σε εμάς απαντιόνται με την Ανάσταση του Χριστού, το Χριστός Ανέστη. Για να αναστηθεί ο Χριστός το σταυρώσανε, το δίδανε, το χτυπήσανε κτλ. Ομοιάζοντας με το Χριστό, αγκαλιάζουμε αυτά τα θέματα που μας δημιουργεί το κακό με οποιαδήποτε μορφή, είτε το δικό μας κακό, γιατί έχουμε και αυτό που αναβλύζει από μέσα μας. Αυτό κάνουμε μια συμφωνία με τον διάβολο, αποδεχόμεθα δηλαδή του διαβόλου τις δουλειές και τις ενεργούμε και εμείς. Και έτσι ουσιοποιούμε το κακό, διότι το κακό ούτε το έφτιαξε ο Θεός ποτέ, ούτε έχει καμία σχέση με το Θεό. Σε τόσο σημείο που ο Θεός δεν θυμάται κανένα κακό, κανένας ανθρώπου, και κάτι άλλο, εκείνο το οποίο νομίζουμε εμείς κακό, ο Θεός αμέσως με την ευεργετική του χάρη των ακτήσεων ενεργειών το μεταποιεί και το κάνει να παράγει καλό. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι όταν ο διάβολος πάει και ανακατεύει όλα τα χώματα της οικουμένης, ο Χριστός χαίρεται και λέει, ωραία, τώρα θα σπείρω. Και σπέρνει. Και βγαίνουν αυτά τα οποία θέλει ο Θεός. Τώρα, όμως υπάρχει το βαθύτερο. Γιατί να υπήρξαν αυτοί οι πόλεμοι? Είναι βαθύτερο το ερώτημά σας. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί τα τέμι, γιατί δεν είναι ο Χριστός, γιατί τα παιδιά της Αφρικής, γιατί ο Θεός δεν ανακατεύεται σε όλα αυτά να επεμβαίνει συνεχώς, να διορθώνει, να τρέχει, να τακτοποιεί κτλ. Αυτή την ερώτηση όταν μου την κάνουν και εμένα διάφοροι, λέω, κοιτάξτε να δείτε, πεθάνετε, πάντα ρωτήστε τον Χριστό. Που θα καθίσει ο Χριστός να σας πει. Γιατί ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο, θα κρίνει τον κόσμο με δόξα. Ναι, θα είναι δοξασμένος ο Χριστός. Αλλά θα είναι ο Χριστός της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Χριστός θα είναι με τις πληγές που θα τον συναντήσεις. Θα είναι με τα καρφιά που του έκανε ο άνθρωπος. Θα είναι με τους πόνους του, με όλα. Απλώς θα είναι δοξασμένα αυτά. Αντιλαμβάνεστε, δεν θα είναι με άλλη μορφή ο Χριστός από αυτή την οποία σηκώθηκε από τον τάφο με τις πληγές. Θα μπορούσε να τις κλείσει, δεν τις κλείνει. Θα χαίνουν οι πληγές ολόκληρες πάνω στον Χριστό. Ένα δοξασμένο, ταπεινωμένο Χριστό, ο οποίος όψεστε ισόν εξεκέντησαν. Δεν λέει, θα δείτε αυτόν που τον γεντήσατε, που τον τρυπήσατε με το κακό. Άρα θα έχει τα σημάδια όλου του πάθους απάνω και θα κάνει την αποκατάσταση των πάντων. Αλλιώς αυτό θα είναι. Θα αποκατασταθούν τα πάντα και θα ερμηνευθεί το πάνω. Έτσι, εμείς έχουμε μία υποχρέωση. Όταν το καλό διώκεται, να συμπαραστεκόμαστε πάντοτε στο καλό. Να δοκιμαστούμε κι εμείς και να πάμε με το καλό και να έχουμε κι εμείς τον ίδιο διωγμό που έπαθε το καλό. Να το υπερασπιστούμε όπου μπορούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και αυτό άρα είναι ένα πεδίο ασκήσεως. Ένας δεν έχει μία άσκηση να κάνει μετάνοια στο μοναστήρι. Για κάνε μία άσκηση να πας δίπλα σε αυτόν που διώκεται αδίκως να συμπαρασταθείς, ενώ όλο το σύστημα λέει ότι διώκεται δικαίως. Να φας τον ξεφτινισμό, τον αγώνα,
Καταλάβατε. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο. Πάρα πολύ πρέπει να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Η συκοφαντία δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να καθαρίσεις τον εαυτό σου από τη συκοφαντία. Με τη συκοφαντία σε καθαρίζει μια χαρά. Και άμα την υπομείνεις κιόλας. Λοιπόν, εμείς βέβαια, γιατί αυτό λένε ότι είναι, είναι τα περίφημα θελήματα του Θεού. Το προηγούμενο, το επόμενο, το καταδόξαστε, αν δόξαστε ο άνθρωπος κτλ. Εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι τα θελήματα του Θεού και γιατί ένας άνθρωπος ταλαιπωρείται ή εμείς ταλαιπωριόμαστε. Εμείς έχουμε μια υποχρέωση να συμπαρασταθούμε όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και να συμπαρασταθούμε δίπλα σε αυτόν που υποφέρει. Και τα δικά μας όταν υποφέρουμε εμείς να σιωπούμε. Όταν όμως υποφέρουν άλλοι, θα τον υπερασπιστούμε μέχρι θανάτου. Αυτό είναι. Γιατί αυτό είναι και η ερμηνεία. Γιατί να σκοτώσει ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Είναι σωστό βάσει της Ορθοδόξου πίστεως. Ο Αθανάσιος Διάκος είναι σωστός να βγάλει τα ράμφια του και να πάει να σκοτώνει Τούρκους. Ο Μπότσαρης, ο ένας, ο άλλος, από εδώ, από εκεί. Υπάρχει και αυτή η θεώρηση των ανθρώπων και ειδικά μερικών που κάνουν το σούπερ έτσι για να μας θίξουν κτλ. Κύριε μου, εάν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος σκότωνε για να πάρει τη βασιλεία, είναι αμαρτία. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος θυσιάστηκε για να προστατέψει 25.000 Έλληνες που θα τους σκοτώνανε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άμυνα. Αυτό είναι θέτω των εαυτών. Και αυτό είναι κάτι άλλο. Όπως είπανε στο Μέγα Βασίλειο, Μέγα Βασίλειο, γιατί πάνε να σκοτώσουν οι στρατιώτες και να τους κοινωνάμε, να μην τους κοινωνάμε ποτέ αυτούς τους στρατιώτες που πάνε να σκοτώσουν. Και λέει, λέστε λάθος. Ένας στρατιώτης που πάει να αμυνθεί, δεν πάει για να σκοτώσει, πάει για να σκοτωθεί. Και ενώ είναι ένας από τους πιο δύσκολους πατέρες της Εκκλησίας και τους πιο αυστηρούς, έχει βάλει έναν κανόνα ότι μέσα περίπου νομίζω 5 ή 10 χρόνια μετά που γυρίζει κάποιος από πόλεμο, να μεταλαμβάνει και να είναι μέσα στις συνάξεις του λαού. Ενώ παλιά το είχαν αυτό διαβίου να μην συμμετάσχουν. Ενώ ο Λιός είπε όχι, γιατί πάει να σκοτωθεί. Αυτοί πάνε να θέσουν τον εαυτό τους. Αυτή η πάλι θα είναι πάντοτε. Αυτή η ερώτηση έχει να κάνει γιατί άπλωσε το χέρι του Αδάμ και δέχθηκε το κακό, η Εύα το κακό, το φίδι που εξέπεσε και τα λοιπά. Όλα αυτά έχουν από εκεί. Και επίσης κάτι άλλο, ότι όλα συνδέονται με το θάνατο. Επειδή ο θάνατος καταργήθηκε με το Χριστός Ανέστη και όλα αυτά θα καταργηθούν μια μέρα. Εμείς όμως έχουμε υποχρέωση σημαντική, όποιος ταλαιπωρείται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όχι μόνο για τους χριστιανούς. Μαθαίνεις τώρα ότι μια κοπέλα, ας πούμε, στις Φιλιππίνες την σκοτώνουν για κάποιο λόγο. Όπως μπορέσεις να διαμαρτυρηθείς, να αγωνιστείς να μην γίνει αυτό, να μην ταλαιπωρείται άνθρωπος, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Άθεος, μουσουλμάνος, αντίς, Πακιστανό, όλοι. Α, όχι μόνο για την παρτάρα μας, αυτό θα αποδείξει ότι δεν είμαστε του Χριστού. Όταν το κάνουμε μόνο για να περισπιστούμε τους ομοειδεάτες μας, τους συγγενείς μας κτλ., αυτό είναι αμαρτία. Εσείς στην Αφρική δίνετε ιατρική περίθαλψη σε όλους? Κοίταξε, εσύ πώς το βλέπεις, όταν έρχεται ένας με ένα κομμένο χέρι, δεν μπορώ να σας δείξω φωτογραφίες, με κομμένα πόδια κτλ. Τέλος πάντων, τι θα πούμε εμείς, αχ καλέ μου, είσαι χριστιανός για να σε εξυπηρετήσουμε. Τι λέει, μήπως είπε ο Χριστός, και το κάτι το σοβαρότερο, δεν μου λέτε, αυτή η περίφημη παραβολή που κατέβαινε ο Χριστός, από τα Ιεροσόλυμα και συνάντησε όλους αυτούς που διήρχε το μάλλον ο Χριστός από εκείνον την οδό και όλοι αυτοί που είχαν πέσει αυτός που είχε πέσει στους ληστές και τον εγκατέλειψε ο ένας, εγκατέλειψε ο άλλος, μήπως είπε ο Χριστός ότι εμείς θα εγκατελείψουμε οποιονδήποτε. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και ένα ποτήρι νερό και οτιδήποτε να μπορέσουμε να τους κάνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι πιστεύουν οι άνθρωποι. Τι θρησκεία έχουν, ας είναι και ειδωλολάτρες, ας είναι όπως και άθεος να είναι ο άλλος. Λέει ότι είμαι άθεος τώρα. Όποιος έχει πάθει δεν είναι άθεος. Υπάρχουν άθεοι. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Ότι όποιος έχει πάθει δεν είναι άθεος. Διότι τα πάθη του ανθρώπου είναι ο Θεός του. Έτσι δεν είναι. Καταλάβατε, όπως και εμείς που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και έχουμε πάθη, δεν είμαστε χριστιανοί διότι προσκυνούμε τα πάθη μας. Είμαστε αυτοείδωλα γενόμενα. Είναι πολύ δύσκολες οι λέξεις και οι ετικέτες για τους ανθρώπους να τους βάζουμε. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν αυτό η ερώτηση, το καλό και το κακό και τι γίνεται και αυτά όλα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συμπαραστεκόμαστε σε οποιονδήποτε άνθρωπο αδικείται, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ακόμα και αν υπάρξουν και άλλοι κόσμοι, πάλι και εκεί. Ναι. Και δεν είμαστε απόλυτοι. Όποιος έχει απολυτότητα για κάτι είναι λάθος. Ένα είναι το απόλυτο, ότι ο Χριστός Ανέστη και το δόγμα της Εκκλησίας. Όλα τα άλλα παίζονται. Το απόλυτο είναι αυτό όμως ότι Χριστός. Άμα δεν το έχουμε αυτό, δεν εξηγείται τίποτα στον κόσμο και ούτε τα ερωτήματά σας έχουν καμία ισχύ. Ναι. Ή σας θεωρήσει κανείς ότι, και φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της δράσεως άνθρωποι,
Εγώ, όπως ξέρετε, ανήκω στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Να ξέρετε, στην Αλεξάνδρεια βγήκαν τα πρώτα αναρχικά περιοδικά, τα οποία έχω αγοράσει εγώ και έχω αντίγραφα τέτοια. Διαβάζουν πάρα πολύ ωραία τα βιβλία του αυτά των παλιών αναρχικών, των πρώτων, 1912, 11, καταλάβατε, το 17 δεν γίνει στη Ρωσία ακόμα, ας πούμε. Λοιπόν, και είναι αυτό το ερώτημα που εμείς βαίνουμε στους ανθρώπους: κάτα τον εαυτό σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι, τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι, το Χριστός Αδέστη που σας λέω εγώ, και ένας λογικός άνθρωπος θα καθίσει απέναντι και θα σου πει: άκουσε παπά μου, ωραία είναι αυτά που μας λες, εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, έχω πάρει μια απόφαση να τον γκρεμίσω αυτόν τον κόσμο, εξάλλου όλα γκρεμίζονται, δεν έχουμε εμπιστοσύνη πουθενά, πού να έχουμε εμπιστοσύνη, όλα είναι διαβρωμένα, οι αρχές, η αστυνομία, η εκκλησία, όλοι οι θεσμοί, η εκπαίδευση, η πολιτική κτλ. Εμένα αυτό, με αυτά που πας να μας δώσεις δεκανίκια για να περάσουμε τη ζωή, δεν μπορούμε. Εμείς είμαστε οργισμένοι και έχουμε πάρει απόφαση να κάνουμε αλλαγές στον κόσμο κλπ. Και δεν μπορούμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Και θα βοηθήσουμε στην κατάρρευση αυτού του κόσμου, διότι πιστεύουμε άμα ο κόσμος πραγματικά αυτός επιταχύνουμε το να γίνει ερείπια αυτός ο κόσμος, τότε θα πάμε και εμείς με αυτούς βέβαια, θα καταστραφούμε και εμείς, αλλά τουλάχιστον μήπως είναι δυνατόν μετά από αυτήν την καταστροφή να γεννηθεί κάτι καλύτερο στον κόσμο. Αυτό. Να σας πω ένα ωραίο, εδώ που ήρθατε είναι το πιο ψηλό σημείο του σπιτιού. Όταν έγινε η πρώτη καραντίνα, ξέρετε η πρώτη καραντίνα, όλοι, δεν πήγαινε στην εκκλησία κανείς μια Ανάσταση. Λοιπόν, ανεβαίνω στα κεραμίδια, βάζω μια σκάλα και ανεβαίνω στα κεραμίδια. Σηκώνομαι στα δύο πόδια έτσι, κρατάω μια λαμπάδα και φωνάζω: έγκλειστοι αδελφοί, εξέλθετε, εξέλθετε οι αδελφοί. Άρχισαν λοιπόν δειλά-δειλά να ανοίγουν όλα τα μπατζούρια γύρω-γύρω, βλέπετε πως είναι εδώ. Όλοι βγήκανε στα μπαλκόνια, εκατοντάδες άνθρωποι βγήκανε, δεν το περίμενα. Και φωνάζω, λέω, το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως και το Χριστός Ανέστη, απόσταση και τα λοιπά. Λοιπόν, αρχίζουν όλοι με ένα στόμα να ψέλνουν το Χριστός Ανέστη. Ήταν οι άνθρωποι αυτοί που ενώ όλα με λέμε Χριστός Ανέστη στην Αθήνα και φεύγουν αμέσως, αυτοί δεν φεύγανε. Να πάνε μέσα, να κατεβώ κι εγώ από τα κεραμίδια, να πω μέσα, να τελειώσω τη λειτουργία. Λέω, θα πάτε σπίτια σας. Όχι, κι άλλη φορά λέγανε. Και εκεί κατάλαβα γιατί λέμε 9 φορές το Χριστός Ανέστη την βράδυ της Αναστάσεως. Δεν φεύγανε οι άνθρωποι. Και ύστερα πήρα και το δισκοπότηρο που τελείωσα τη λειτουργία και κατέβηκα στην πόρτα έξω και ήρθανε σιγά σιγά οι οικογένειες που θέλανε και κοινωνήσανε των αχράντων μυστήριων. Άρα τι θέλω να σας πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και να τηρούμε τους νόμους της πολιτείας. Μην στεναχωριόσαστε. Ό,τι και να κάνει η πολιτεία έχει ένα πρόβλημα σοβαρό. Η πολιτεία έχει το σοβαρότερο πρόβλημά της, είναι το εξής. Πρέπει να έχει ισονομία. Διότι αν δεν έχει ισονομία, δεν είναι σωστή πολιτεία, εξωτερικά τουλάχιστον. Άρα, ό,τι δίνει στον ένα έχει δικαίωμα κι άλλος. Γι' αυτό τι είπε ο Παύλος, Ρωμαίος πολίτης είμαι. Κέσαραν επικαλούμε. Τους νόμους με τους οποίους φτιάξατε, αυτούς τους νόμους επικαλούμε. Και έφτασε να πάει στη Ρώμη και στην Ισπανία και να κηρύξει το Χριστό σε όλα τα μέρη του κόσμου. Να έχουμε βοήθειά μας, επειδή είμαστε στην περίοδο των Αγίων Αποστόλων, να έχουμε βοήθεια τους Αγίους Αποστόλους και να έχουμε βοήθειά μας και μέσα μας το ενικόν Άγιο Πνεύμα, το οποίο κάθε φορά μας διδάσκει σε κάθε φορά πώς ακριβώς, εφόσον έχουμε προσοχή, πώς ακριβώς πρέπει να μιλάμε, τι πρέπει να λέμε, πού πρέπει να αποσυρώμεθα, πού πρέπει να επιτιθέμεθα κτλ. Το Άγιο Πνεύμα τα κανονίζει αυτά στην Εκκλησία, πάντοτε. Απλώς δεν θέλει ιδιοτέλεια. Δεν πάει με την ιδιοτέλεια και το συμφέρον το Άγιο Πνεύμα. Άμα δει ανιδιοτέλεια, όσο περισσότερο ανιδιοτέλεια δει, τόσο περισσότερο παφλάζει έτσι τα φτερά του το Άγιο Πνεύμα. Αυτά έχω να σας πω. Άρα δεν σας φοβίζει τίποτα. Ούτε φτώχεια, ούτε βιοτεχνολογίες, ούτε τεχνητές νοημοσύνης. Όχι, να σας πω. Τίποτα από όλα αυτά, ούτε οι μετάνθρωποι, τίποτα. Όχι, να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω. Το τέλος δεν θα έρθει. Θα έρθει το τέλος. Τώρα, αν ο διάβολος με όλο το σύστημα και με όλους αυτούς και με το μετάνθρωπο που συζητιέται τώρα και τα λοιπά, ναι, ναι. Και τι θα κάνω, εγώ τι θα κάνω, όπου βρίσκω, γι' αυτό και εδώ και λέει κάλαμο εν της δεξιής αυτού ή να συντρίψει αυτούς ο σκεύη κεραμαίος. Γιατί του δώσε κάλαμο, γιατί το καλάμι είναι ο χειρότερος εχθρός του φιδιού. Οι παλαιοί παίρνανε ράβδο, το ράβδι γιατί το είχαν συνήθως, ήταν από καλάμι. Διότι είναι πολύ εύκολο να σκοτώσεις το φίδι, επειδή η κάτω-κάτω έχει, είδατε που έχει κόμπους.
Η κόμπη, ενώ είναι το καλάμι ελαφρύ, εδώ η κόμπη είναι σκληρή και μπορεί δίνοντάς του με τον κόμπο στο κεφάλι να το σκοτώσει. Άρα γι' αυτό του δώσανε κάλαμο του Χριστού ή να συντρίψει αυτούς ως σκεύη κεραμαίος. Όλα αυτά είναι σκεύη κεραμαίος. Όλα αυτά που σκέφτονται, να σας πω κάτι άλλο, δεν σκεφτήκανε να κάνουν το 17. Διαλύθησαν όλα. Διαλύθησαν. Δεν σκεφτήκανε ο Χίτλερ να κάνει την παγκόσμια δική του αυτοκρατορία. Διαλύθησαν όλα. Όλα λένε. Γι' αυτό ο Βέβαια, χαθήκαν 100 εκατομμύρια άνθρωποι. 100 εκατομμύρια άνθρωποι χαθήκαν γιατί προσκυνήσανε το θηρίο. Και οι μεν και οι δε. Αντιλαμβάνεστε τι κάνανε. Όταν οι άνθρωποι αποδεχθήκαν ότι μπορεί να είναι ανώτεροι των άλλων ανθρώπων. Να πούμε και τις αλήθειες έτσι. Για να ανώτεροι των άλλων ανθρώπων. Βλέπεις ο Ελληνισμός τι ωραίος ήταν. Όταν ήρθε ο Παύλος εδώ, υπήρχε το 300 π.Χ., 400 π.Χ. υπήρχε, πώς λένε αυτές, συναγωγή, υπήρχε συναγωγή των Εβραίων στη Δήλο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για τους αρχαίους Έλληνες. Τι ανεκτικότητα να έχουν συναγωγή στην αρχαία Δήλο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Αλλά και τι ανοιχτότητα στους Εβραίους να πηγαίνουν σε μια κατίδωλο, σε ένα κατίδωλο νησί που ήταν ο πατέρας, ο τόπος στον οποίο γεννήθηκαν δύο θεοί να πάνε να χτίσουν τη δικιά τους και τι να λένε. Εσείς εδώ και εμείς στο Γιαχβέ. Το καταλαβαίνετε. Τι δυνατότητες έχει η χώρα, ο υγιής νους των ανθρώπων να νικήσει τα πάντα. Θα μείνει μια μαγιά από το Ορθόδοξο Λίμα και αυτή η μαγιά ξανά κτλ. Τώρα, όποιος θέλει να πάει, αν δεν πας με τον Χριστό, θα πας με τον Διάολο. Λένε μερικοί ότι αυτό μπαίνει, τους φαίνεται βαρύ. Στην πραγματικότητα αυτό είναι αλήθεια. Και χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται, όπως είπε ο Ντοστογεύσκη, αλλά και το άλλο το ωραίο, ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Εγώ μένω με την ομορφιά, θα σώσει τον κόσμο. Δεν τα θέλω τα άλλα, δεν με νοιάζει. Και ενώ είμαι 62 χρονών και θα έπρεπε να είμαι μαύρος η καρδιά μου με όλα αυτά που έχω δει και τα έχω πάθει κτλ. Όμως έχω μία χαρά. Ότι το θέλημα του Θεού θα γίνει. Και δεν είμαστε για αυτή τη ζωή. Τι είμαστε, χάνοι είναι εδώ πέρα. Μπαίνουμε και βγαίνουμε. Μπαίνουμε και βγαίνουμε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Άμα 100 εκατομμύρια τα πήρε ο Θεός και να πήγε στον ουρανό, δεν είναι του παρόντος να του πούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα. Μας κάνει ο Θεός όπως θέλει. Εντάξει, αυτή η ερώτηση. Το θέμα το σοβαρό που με έβαλες από την αρχή έχει απαντηθεί με τον περίφημο Ιώβ. Γι' αυτό διαβάζουμε τον Ιώβ το Μεγάλο Σάββατο και όλη τη βδομάδα, τη Μεγάλη Βδομάδα. Ο Ιώβ έπαθε όλα αυτά που λες. Το κακό τον κατανίκησε, και όχι μόνο τον κατανίκησε, αλλά πήγε το κακό στο Θεό και του είπε του Θεού: Μου τον δίνεις να τον κάνω ό,τι θέλω. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, και του είπε, και είπε ο Θεός: Πάρτονε. Τι ωραίος Θεός είσαι εσύ. Παραδίδεις τον καλό σου τον άνθρωπο. Γιαχβέ μου, παραδίδεις τον καλό σου τον καλύτερο άνθρωπο που είχε στον κόσμο. Το παραδίδεις στα χέρια του διαβόλου. Για ποιο λόγο? Για να καυχηθείς μετά όταν να πεις στον διάβολο: Να, σε νίκησε. Είδες, σε νίκησε ο καλός μου ο Ιώβ, να καυχηθείς εσύ μπροστά στο διάβολο ότι τάχα μου ένας, άρα τη Μεγάλη Παρασκευή, να καυχηθείς στο διάβολο ότι σου έδωσα τον Χριστό και άρα ξεπλήρωσε τις αμαρτίες του κόσμου επειδή σταυρώθηκε και σε το αίμα του και ξεπλήρωσε το χειρόγραφο και ικανοποιήθη η δικαιοσύνη μου και η δικαιοσύνη η δική σου, άρα είμαστε ισότιμα όντα. Λοιπόν, αυτό μόνο ένας ορθόδοξος άνθρωπος μπορεί να το απαντήσει. Μόνο ο Ντοστογεύσκη ασχολήθηκε και μόνο αυτός μπορεί να δώσει την απάντηση. Γι' αυτό σας λέω, είναι ντοστογεύσκικες οι ερωτήσεις σας. Που είπε το εξής, ότι ο Θεός εχάρη ότι τα πλάσματά του απολύαν καλώς γίνανε άριστα. Ο Θεός δεν έπλασε τον κόσμο άριστο. Είπε άριστα, τι είπε, καλά λία. Δεν σας κάνει εντύπωση, γιατί δεν είπε άριστα. Έπρεπε να πει τα έκανα άριστα. Τι είπε, καλά λία, τι τους είπε. Σας έδωσα τη δυνατότητα να κάνετε και εσείς κάτι να γίνετε άριστα. Θέλετε να πάτε στο καλός, θέλετε να πάτε στο μηδέν, κάτι θέλετε. Αλλά εγώ σας έδωσα, γιατί θα τους άριστα θα ήταν ακούνητα και δεν θα υπήρχε η εσωτερική τους ελευθερία για να γίνουν άριστα. Έτσι λοιπόν ο Ιώβ, όλο αυτό το Ιώβ αποδεικνύει ένα πράγμα, ότι ο Θεός από καλά λίαν που τον άφησε, αυτός πήγε στο άριστα και είπε το φοβερό, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από το νυν και έως του αιώνας. Αυτά. Και άμα θέλεις, έλα εδώ κάτσε μία νύχτα ολόκληρη όπως κάθισε ο Χριστός με τον Νικόδημο και ρώτα ό,τι θέλεις, θα κουραστείς να ρωτάς και εγώ όπως βλέπεις έχω τις βιβλιοθήκες εδώ να ξέρεις. Θα κάνω ένα έτσι, τάκ τάκ, θα σου φέρω τα βιβλία και θα στο ιδέτηλε εδώ πέρα, ιδέτηλε. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα, γιατί χρειάζεστε έναν Άγιο. Στον Άγιο Παΐσιό μας πήγε ένας ψάλτης, καλός ψάλτης, μαζί με ένα δεσπότ. Λοιπόν και
Σπάνια δεσποτάδες πηγαίνανε στους Αγίους αυτούς, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, δεν χρειάζονται οι δεσποτάδες, έχουν με τη χειροτονία πήραν όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να ξέρετε, το πιστεύω εγώ αυτό. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει μερικοί ταπεινοί από αυτούς, όχι μάλλον όχι ταπεινοί, εύκαιροι, άμα έχεις ευκαιρία. Λοιπόν, πήγανε και στο Γεροπαίσιο και ο δεσπότης έφυγε και έμεινε, του λέει του ψάλτη, θέλω κάτσε λίγο πιο πίσω, κάθεσε ο ψάλτης. Δεν μου λες, του λέει, γιατί δεν πιστεύεις ότι οι Απόστολοι ήρθαν με τα σύννεφα στην κηδεία της Θεοτόκου. Και όταν ψένεις Απόστολοι επεράτων, λες από μέσα σου, αυτό δεν έγινε. Ο άνθρωπος έπαθε. Τέτοια, αυτές οι ερωτήσεις που μου κάνετε, τέτοια σας χρειάζονται για απαντήσεις. Ο άνθρωπος έμεινε. Λέει, άκουσα τα γέροντα. Έλα εδώ, του λέει. Δεν μου λες, του λέει, πού σπούδασες, σε ποια πανεπιστήμια σπούδασες, στη θεολογία, λέει, σπούδασα στην Αθήνα, μετά πήγα στην Αγγλία, μετά πήγα στην Αμερική, είχε φτάσει μέχρι και το Χάρβαρντ, έχει έδρα θεολογικές εκεί πέρα, και τα λοιπά, και γύρισα και είμαι καθηγητής θεολόγος και ψάχνω, του λέει. Κοίτα να δεις, του λέει. Του πιάσε το χέρι και σε εκατοστά του δευτερολέπτου πήγανε σε όλα τα πανεπιστήμια και είδε το θρανείο που καθότανε και τον ξανάφερε πίσω. Ο άνθρωπος έπαθε. Του λέει, πήγαμε. Λέει, πήγαμε. Δεν μου λες, του λέει, αυτός το έκανα ώστε να πας να ψένεις και να ξέρεις τι ψένεις όταν ψένεις. Τέτοιους θέλετε. Αυτά είναι τα μεγάλα των Αγίων. Δεν ξέρω πώς πήγανε, είτε εν πνεύματι, είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος, όπως λέει και ο Παύλος, καταλάβατε. Αλλά πάντως πήγε. Και του είπε με αυτόν τον τρόπο ότι είδες, παιδί μου, πώς πήγες. Έτσι πήγανε και οι Απόστολοι. Μην αμφισβητείς αυτά που λέει η Εκκλησία. Εγώ, να ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό που έχω, ό,τι λέει η Εκκλησία, μα ό,τι τρελό ακούω μέσα στους βίους των Αγίων, το αποδέχομαι παναληθέστατο, ενώ παλιά ως γιατρός το σκεπτόμουν. Αλλά μετά τα χρόνια που περάσαν, ειδικά μετά τη χειροτονία μου, είμαι, πώς να σας πω, ό,τι λες, όπως τα λες, έτσι είναι. Και είδα και κάτι άλλο. Η Εκκλησία έχει μόνο αγάπη, έλεος, συγχωρητικότητα και δεν έχεις που να πάει. Και ανοχή. Ανοχή. Πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη μια φορά, πήγαμε σε ένα τζαμί μεγάλο. Η πρεσβυτέρα μου δεν μπαίνει στα τζαμιά γιατί δεν θέλει να βγάζει τα παπούτσια. Εγώ βγαίνω, τα βγάζω τα παπούτσια και μπαίνω μέσα στο τζαμί με το ράσο μου και με ένα σταυρό μεγάλο εδώ φορεμένο. Λοιπόν, και γυρνάω το τζαμί, έρχεται ο μουφτής, με χαιρετάει, μου λέει ο μουφτής, έλα να σου δείξω κάτι. Βάζω εγώ το χέρι στην τσέπη, έχω κανένα 20 ευράκι. Λοιπόν, με πάει, μου σηκώνει ένα δάπεδο, έχει κάτι ξύλινα δάπεδα και βλέπω από κάτω τα ψηφιδωτά, ήταν παλαιός ορθόδοξος ναός. Και τον είχαν κάνει τζαμί. Και μου δείξε όλα και κάτι ωραία ψηφιδωτά. Με πάει μετά από εδώ, μου δείχνει κάτι άλλο. Του δίνω και εγώ το 20 και πάω να βγω. Και καθώς βγαίνω από την πόρτα, έρχεται ένα ζευγάρι μουσουλμάνων γέρων, ο παππούς με τη γενιάδα του και η γυναίκα του, μετά ξέρεις τα μαντήλια. Ρε παιδιά, η χάρη που είχε το πρόσωπο αυτού του παππού και της γυναίκας του ήταν κάτι το φοβερό. Εγώ, στοιχούμενος στα αγιοπατερικά, λέω, αυτοί δεν μπορεί να έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καταλάβατε. Ωραία. Εγώ λέω ότι δεν έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουν το φυσικό φως που τους έδωσε ο Θεός όταν τους έφτιαξε. Δεν είναι και αυτά παιδιά του Γιαχβέ, γιατί είναι παιδιά του Γιαχβέ. Θέλετε, δεν θέλετε, και οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι παιδιά του Γιαχβέ είναι. Μπορεί να είναι μπάσταρδο, εντάξει, το λέω, αλλά παιδιά του Γιαχβέ είναι. Λοιπόν, τι είδα λοιπόν. Ότι μπορεί η εσωτερική καλλιέργεια και η ευγένεια ενός του ανθρώπου να τον κάνει τέτοιας λογής που να είναι ένας πολύ καλός κατηχούμενος, ώστε ερχόμενος ο Κύριος την τελευταία στιγμή της ζωής του να πει «Ο Χριστός είναι μόνο». Να μη σου πω για ένα ασανσέρ, αφού με ρωτάς, για ένα ασανσέρ που μπήκαμε σε ένα ξενοδοχείο και πατάει το κουμπί αυτός που μας συνόδευε εμένα και ένα άλλο και μου λέει «Αμπούνα». Εγώ, Αμπούνα, είδα το Χριστό. Είμαι μουσουλμάνος, αλλά θέλω να γίνω χριστιανός. Είδα το Χριστό.
Ο Χριστός μια μέρα με πήρε αγκαλιά και μου είπε, εγώ θα σε κατευθύνω, μη φοβάσαι, μια μέρα θα δεις έναν παπά και θα του πεις, ένα μπούνα και θα του πεις, κάνε με χριστιανό. Εγώ πάντοτε κουβαλώ μαζί μου όταν πάω μεγάλα ταξίδια. Το Άγιο Χρίσμα, μεγάλο αγιασμό από την, μεγάλο αγιασμό των Θεοφανίων, για να είμαι έτοιμος κτλ. Και ελάχιστο τμήμα της Θείας Κοινωνίας με το επετραχυλάκι μου από μέσα, γιατί λέω δεν ξέρω τι μπορεί να μου συμβεί. Τον εβαπτίσαμε, τον χρήσαμε και τον κοινωνήσαμε πρώτη φορά στη ζωή του. Βρήκαμε μια λεκάνη μεγάλη από το ξενοδοχείο, ώσπου να αυτό, τους έδωσα και αυτούς από κάτω ένα πενηντάρικο, εξεντάρικο να κάνουν, όχι να τον αφήσουν τον άνθρωπο για ένα τέταρτο που ήθελε να κάνω τη βάπτιση και έφυγε. Το είχε δει στο όνειρό του. Για πέ μου τώρα, πώς να μου την πάρει σε μένα αυτή την εμπειρία. Και έχω και μάρτυρες. Είμαι μόνος μου. Έχω και μάρτυρες. Τι να σου πω, ότι είμαι στην Καπαδοκία και είμαι με το παιδί και μου λέει, έρχεται μια κοπέλα και μου κάνει τάντα. Και μου λέει, πάτε, μπορείτε να έρθετε στο χωριό μας. Είναι 40 χιλιόμετρα από εδώ. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Πώς κατηχηθήκατε. Πήγα στην Αγγλία, μου λέει, βαφτίστηκα εγώ και γύρισα πίσω και τους έχω κατηχήσει. Είναι έτοιμοι. Ψάχνουμε έναν παπά να έρθει να τους βαπτίσει. Χριστός ανέ, κατάλαβες. Χριστός ανέστη. Αν μπορούν να γίνουν αυτά, όλα μπορούν να γίνουν. Ναι. Ένας χριστιανός, εάν πραγματικά είναι κατά Χριστόν άνθρωπος, είναι μια βόμβα κινούμενη. Πολύ χάρηκα που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι αυτός που βλέπετε πάντως, να ξέρετε.